Καλώς ήρθατε στο Mediterranean Cosmos, σε ένα διαχρονικό ταξίδι στον κόσμο της αυτοκίνησης. Πίσω μου βλέπετε δύο Caterham, δύο ξεχωριστά αυτοκίνητα, από Κίνα που συναρμολογούταν σε μια βραδιά μέσα, με λίγα ανταλλακτικά, με λιτά πράγματα, με ένα τιμόνι, τέσσερις τροχούς και ένα σασί που επάνω έβαζες όλη τη φαντασία και έφτιαξες ένα μικρό supercar. Ελάτε να το δούμε από κοντά. Δεν ξέρω τι σκέφτεστε εσείς για τα πρωινά σας, τα πρωινά της Κυριακής ή του Σαββάτου που συχνάτε και θέλετε να έχετε ένα ιδιαίτερο αυτοκίνητο που μπορείτε να πάτε σε αυτές τις ωραίες, τις μαγικές διαδρομές της Χαλκιδικής, του Ολύμπου και να κινηθείτε ελεύθερα. Ξέρω ότι δεν είστε λίγοι εσείς που έχετε ονειρευτεί ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε κάνει διακοπές με ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Το έχετε ανοίξει από πάνω την οροφή, έχετε βγει και έχετε φωνάξει, έχετε γελάσει και έχετε φτάσει σε σημεία που δεν πηγαίνανε άλλα αυτοκίνητα. Αυτή η ελαφριά κατασκευή των 602 κυβικών εκατοστών του Δεσεβό έχει μαγεύσει πάρα πολύ κόσμο και έχει μεγαλώσει αρκετά παιδιά. Εδώ βλέπετε το Mini Cooper, το αυτοκίνητο του Sir Alex Sigoni, το οποίο έμεινε να αλλάξει την πορεία της Βρετανικής βιομηχανίας. Ρέζι καταφέρανε να αρχίσουν να παρκάρουν με πολύ μεγάλη άνεση στο κέντρο των πόλεων και να βρουν ένα αυτοκίνητο που ταιριάζει στην απλή καθημερινότητά τους, στη σύνθετη καθημερινότητά τους. Δεν ξέρω πώς από την παρέα έχει τον ονειρευτεί να οδηγήσετε ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Μια Carrera 911, 2,7 injection, 240 άλογα, με έτος κατασκευής το 1971. Ένα αυτοκίνητο γρήγορο, τι τρελαίνεστε να το βγάζετε κάποιες μέρες του χρόνου. Όχι κάθε μέρα, η εισαγωγή του αέρα κρύωνε πίσω τον κινητήρα που βρίσκεται στο πίσω μέρος του οχήματος. Ένα αυτοκίνητο που πραγματικά έβαζε φωτιά στην άσφαλτο. Όσοι είστε της περιπέτειας, μπορείτε να πάρετε αυτό το μικρό, το 500αράκι της εποχής εκείνης, του 1970, με τους 17 ύπους, με έτος κατασκευής του 1970 και κοιτάξτε πίσω, πώς ετοιμάζαν οι Ιταλοί την περιπέτεια. Είχαν μια βαλιτσούλα που μέσα δεν είχε τα φαγητά, αλλά είχε το σετ του πικνίκ. Η πλανήτου απόχρωση είναι αυτή που τα σπάει όλα. Λευκό, με πολύ ωραίο καρό ταπετσαρία στο εσωτερικό του. Πολύ ωραία οροφή, ανοιγόμενη. Κοιτάξτε τη λεπτομέρεια στα ανοξίδωτα, στους καθρέφτες. Στο μικρό του φιλιστρίνι το παραθυράκι, κάτι το οποίο έχει εξαλειφθεί σήμερα από τον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ένα μικρό αυτοκίνητο που θα λέγαμε ότι είναι άκρος λιλιπούτιο, αλλά μάλλον για ερωτευμένο. Και παρόλα αυτά, αυτό το όχημα ανήκει στο 1970. Rolls-Royce Silver Spirit, μοντέλο του 1983. Ένα ξεχωριστό αυτοκίνητο 6.750 κυβικών. Κοιτάξτε ένα απίστευτο τεράστιο καπό. Και μπροστά, χωρίς αυτό το σηματάκι, το αυτοκίνητο είναι ορφανό. Χάνει την ταυτότητά του. Ένας V8 κινητήρας κρύβεται κάτω από το τεράστιο καπό που γαργαλάει ευχάριστα στα αυτιά όταν πατήσεις τον γκάζι και ανέβει πάνω από τις 3 και 4.000 τροφές. Πάνω, πόσο φαίνεται η έκδοση των κλασικών αυτοκινήτων της Λεκάν? Τέλεια. Κοίταξε, έχει παράδοση εδώ το εμπορικό, πάντα να είναι κοντά στο αυτοκίνητο. Έχουμε κάνει πολλές εκδηλώσεις εδώ, αλλά ειδικά αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα είναι ένα ταξίδι στον χρόνο. Αυτοκίνητα για όλα τα γούστα, ειδικά το συγκεκριμένο είναι αγαπημένο, έτσι. Αμερικανιά όσο πάει. Αυτό δεν τρέχει. 5,5 μέτρα αυτοκίνητο. Ήταν αλλιώς η αυτοκίνηση τότε. Αλλά ελάτε να απολαύσετε, να δείτε αυτοκίνητα ιστορικά, αυτοκίνητα θρύλους, 500αράκι, Mini, Desevo, Peter Baker, Rolls Royce, λίγο πιο σπορ με τα Caterham, για όλα τα γούστα. Νομίζω αποτελείται ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Ελάτε στο Mediterranean Cosmos να απολαύσετε.